Τι σημαίνει σπίτι για κάθε άνθρωπο? Πώς το φροντίζουμε? Ποιος είναι ο ρόλος των δέντρων στη ζωή μας και στη ζωή της χώρας μας? Είμαι εδώ για να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα με τους κατοίκους του κάποτε πράσινου νησιού της Κύπρου. Έχετε εσείς οι Έλληνες τραγούδι για τα δέντρα? Φυσικά. Φεύγουν μήνες, πάνε χρόνια και είμαστε όλοι ακόμα εδώ, σαν τα δέντρα μες τα χιόνια που μετράνε τον καιρό. Σύμφωνα με παλιά έγγραφα, η Κύπρος ήταν κάποτε καλυμμένη με πυκνά δάση. Οι Βρετανοί κατέστρεψαν όλους τους κέδρους εδώ και βάλανε παντού φωτιές. Στις παράκτιες πόλεις, οι άνθρωποι ήταν απομονωμένοι από τον κόσμο και σταδιακά μετατράπηκαν σε καταναλωτές χωρίς να προσέξουν πως η γη έχει ανάγκη από φροντίδα. Θυμάμαι, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για την αναδάσωση. Ήμασταν πρόσκοποι και με πολλούς άλλους ανθρώπους φύτευαμε δέντρα που μεγάλωναν για αυτόν τον σκοπό πολλές φορές το χρόνο. Περίπου 15-20 χρόνια πριν το πρόγραμμα σταμάτησε. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Αν το οργανώνατε μαζί με τους φίλους σας, χωρίς καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, ίσως να είχε νόημα. Το χρειαζόμαστε πραγματικά. Θα προσπαθήσω να το οργανώσω το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να φυτέψουμε τουλάχιστον ένα δέντρο. Στην υγειά σου. Στην υγειά μου. Ναι. Δεν μπορώ να ζήσω σε πόλη. Δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τη θάλασσα και τη φύση. Γεννήθηκα στο γειτονικό χωριό. Μεγαλώσαμε έτσι. Και μάθαμε να αγαπάμε τη φύση γενικά. Νομίζω πως σταδιακά, λόγω του δυτικού πολιτισμού, οι άνθρωποι απομακρύνονται από την φύση και αυτό είναι πολύ κακό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ζουν σε αυτό το νησί. Εμείς αγαπάμε τους πάντες. Η Δέσπο Χρυσάνθου ζει στα βουνά. Κληρονόμησε έναν πορτοκαλαιόνα και ένα δάσος που φύτεψε ο ίδιος ο πατέρας της. Όταν οι Χρυσάνθου ξεκινούσαν το ξενοδοχείο τους σε εκείνη την περιοχή, ο πατέρας τους ζήτησε ένα απλό πράγμα. Να μην πειραχτεί ούτε ένα δέντρο. Θέλω να σας εξηγήσω ότι αυτό ήταν ένα φυτό από τον πατέρα μας και το φύτεψε ο ίδιος. Κουβαλούσε νερό σε μικρή κατσαρόλα για να το ποτίσει. Κάποτε τον ρώτησα γιατί κουβαλούσε νερό σε μια τόσο ζεστή μέρα να το ποτίσει και εκείνος απάντησε. Όταν πεθάνω θα γίνει τόσο μεγάλο και θα το κοιτάς και θα με θυμάσαι. Τότε θα καταλάβεις ότι δεν ήμουν τρελός που το έκανα. Θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε ότι γνώριζε τι χρειαζόταν το κάθε δέντρο στον κήπο. Θυμάμαι τον πατέρα μου όταν φύτευε εκείνα τα μαυρομάτικα φασόλια. Τον είδα να βάζει μερικούς σπόρους στο νερό. Το επόμενο πρωί, μετά το σχολείο, πήγα μαζί του στο χωράφι. Μου έδειξε εκείνους τους σπόρους και μου εξήγησε ότι θα τους φυτέψουμε. Και μία εβδομάδα μετά, με ξαναπήγε στο χωράφι. Είδα εκείνους τους σπόρους να μεγαλώνουν και είχαν βγάλει δύο φύλλα. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία από τη φύση. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τη σημαντικότητα των δέντρων και της φύσης από την ηλικία των 5 ετών. Κύπρος Κούρης.
Ο Κύπρος Κουρίς, διευθυντής του σχολείου Κληρονομιά, φυτεύει δέντρα με τη σύζυγό του Ζωή εδώ και μια σειρά ετών. Έχουν θέσει ένα μοντέλο καλής συμπεριφοράς για τα παιδιά του σχολείου και τώρα τα παιδιά τους βοηθούν σε αυτό με χαρά. Λοιπόν, ως σχολείο έχουμε μια μεγάλη αποστολή να μορφώνουμε τα παιδιά. Και θα έλεγα, όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί δεν είναι κακομαθημένα, είναι φρέσκα. Έχουν καθαρό μυαλό, έχουν έναν καθαρό, καινούριο τρόπο. Ναι, γι' αυτό τα ενθαρρύνουμε να φροντίζουν τα δέντρα. Στο δημοτικό σχολείο τους ενθαρρύνουμε να έχουν δικό τους μικρό κήπο και φυτεύουν λαχανικά ως μέρος της επιστήμης. Και μετά μπορούν να τα πάρουν στο σπίτι τους. Η Κύπρος ήταν τόσο πράσινη στην ιστορία και τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Και μόνο στα πρόσφατα, ίσως μερικά χρόνια, που οι άνθρωποι πια συνειδητοποιούν περισσότερο τη σημαντικότητα των δέντρων. Τώρα σε αυτό εδώ το κομμάτι γης του σχολείου, η σύζυγός μου και εγώ και η ομάδα μας πρέπει να έχουμε φυτέψει ως τώρα πάνω από 5.000 φυτά και φυτεύουμε κάθε χρόνο. Είναι η ένατη χρονιά που βρισκόμαστε σε αυτήν την τοποθεσία. Και αν συγκρίνετε το τι έχουμε δημιουργήσει, που θα το ονόμαζα όαση σε σχέση με τα γύρω βουνά, μπορείτε να δείτε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ, για παράδειγμα, αυτού του βουνού και της δικής μας πλαγιάς του σχολείου Κληρονομιά. Η Κύπρος γίνεται σπίτι για διάφορους ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι μετακομίζουν εδώ από την Αφρική. Άλλοι από τη Ρωσία. Άλλοι γυρίζουν σπίτι μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Δεν έχει σημασία τι γλώσσα μιλάτε. Η Κύπρος καλωσορίζει τους πάντες και εδώ θα πρέπει να την προσέχετε σε αντάλλαγμα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αγαπώ την Κύπρο. Μου αρέσει εδώ. Ναι, θέλω να εγκατασταθώ εδώ πέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος τόπος. Όσον αφορά την ποιότητα της ζωής, έχω ό,τι χρειάζομαι. Νομίζω πως το νησί αυτό προστατεύεται από τον Κύριο. Ό,τι και να βάλεις στο χώμα φυτρώνει. Τα πάντα φυτρώνουν εδώ. Εσπεριτοειδή, ελιές, λαχανικά, πατάτες, τα πάντα. Η γη μας είναι πολύ εύφορη. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους. Είτε είναι Κύπροι, είτε Βρετανοί, είτε Ρώσοι, είτε οτιδήποτε οι οποίοι ζουν εδώ. Πρέπει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτό το υπέροχο κλίμα, γιατί είναι τόσο εύκολο να φυτεύει σε αυτό. Τα πάντα φυτρώνουν αμέσως. Δεν είμαι ακτιβιστής. Δεν συμπάσχω με τους ακτιβιστές. Δεν είμαι ακτιβιστής στην οικολογία ή σε κάποια άλλη οικολογική οργάνωση. Έχω τη δική μου νοοτροπία και συνείδηση. Ζω με τον δικό μου τρόπο. Όταν κάποιος δημιουργεί κάτι με τα χέρια, γίνεται ενήλικας. Δεν έχει σημασία πότε συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί όταν είσαι 14 ή 16 ή 12 ή 40 ετών. Ελπίζω όχι όταν είσαι 96, γιατί είναι δύσκολο να κάνεις χειρονακτική εργασία σε αυτή την ηλικία. Ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη ζημιά που η ανθρωπότητα έχει κάνει στη φύση. Τα πάντα ξεκινάνε από τα απλά πράγματα, όπως να μην πετάμε σκουπίδια, να μην σπάμε κλαδιά. Αυτού του είδους τα απλά πράγματα αναπτύσσουν τη συμπεριφορά μας απέναντι στη φύση. Η ίδια η φύση μας προσφέρει έναν κύκλο. Παρακαλώ, πάρτε τα, κόψτε τα, φτιάξτε έπιπλα και μετά φυτέψτε άλλα. Φυτέψτε ένα δέντρο στο σπίτι. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται κάποια πρόκληση για να το κάνετε. Αναρωτηθείτε τι δέντρο σας αρέσει, ποιο δέντρο θα σας άρεσε να φροντίζετε και να βλέπετε να μεγαλώνει. Τα ερωτήματα αυτά θα σας βοηθήσουν να συμβάλλετε στο σπίτι και να αρχίσετε τον καινούριο τρόπο σας, να φροντίζετε την πατρίδα σας.
Ω, τα καλύτερα πορτοκάλια στον κόσμο φυτρώνουν στην Κύπρο. Ας γίνουν ακόμα περισσότερα. Ευκάλυπτος, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να τον φυτέψω. Μουσμουλο, ναι, δεν μπορώ να το αντισταθώ. Μου αρέσει πραγματικά. Κέδρος. Πριν υπήρχε παντού στην Κύπρο. Δυστυχώς έχει τελείως καταστραφεί λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Ελαιόδεντρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σου δίνουν αιώνια υπομονή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα φτιάρι, ένα δέντρο και λίγο νερό. Όσο κάθε άνθρωπος φυτεύει ένα δέντρο στο σπίτι, το σπίτι γίνεται όλο και πιο πράσινο. Να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο σπίτι για τις μελλοντικές γενιές είναι ευθύνη της σημερινής γενιάς. Ας φυτέψουμε δέντρα λοιπόν, γιατί τα δέντρα είναι ζωή. Φίλοι μου, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξαναφυτέψουμε δέντρα στην πολύ όμορφη χώρα μας. Συμπατριώτες, ναι. Χτίστε σπίτι στην εξοχή και ζήστε με τη φύση. Γι' αυτό είναι γεννημένος ο άνθρωπος. Παρακαλώ, ας φυτέψουμε δέντρα εδώ στην Κύπρο, όλοι μαζί.